Κύριε Μπέση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγγραφές εδώ στο ΙΕΚ Πτολεμαΐδος. Πώς κυλάει η διαδικασία? Να σας πω, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ όλης της χώρας. Mm-hmm. Οι υποψήφοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, στο σύνδεσμο http://diec.et.minedu.gov.gr. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 9/9 στις 23:59. Δεν θα δοθεί κάποια παράταση? Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για παράταση, αλλά ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι αυτή. Δεδομένες τις ευκαιρίες, θα ενημερώσετε μας για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ φέτος. Στο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας έχουμε 8 νέες ειδικότητες για όλους τους αποφύτους λυκείων. Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρα ΣΕΦ, τεχνικός αρτοποιός ζαχαροπλαστικής, βοηθός φαρμακείου και τεχνικός λογισμικού ΙΤΑΙ. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την εγγραφή των ενδιαφερομένων και πόσος χρόνος χρειάζεται προκειμένου να πάρουν το αποδεικτικό τους, τη βεβαίωσή τους? Η διαδικασία είναι απλή, δηλαδή το απολυτήριο λυκείου, ταυτότητα, ΆΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ και τυχόν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αν έχουν, πολυτεκνία, τριτεκνία, βαθμός απολυτηρίου λυκείου. Όλα αυτά μοριοδοτούνται στην ηλεκτρονική αίτηση και εκ των υστέρων θα ακολουθήσει η επιλογή για να βγουν οι επιτυχόντες, ούτως ώστε να έρθουν μετά στην συνέχεια να εγγραφούν οριστικά στα ΙΕΚ επιλογής τους. Πού μπορεί να τους χρησιμοποιήσει αυτό που θα πάρουν το απολυτήριο? Από τα ΙΕΚ παίρνουν βεβαίως επαγγελματικής κατάρτισης μετά από 2 έτη, το ανιότερο 2,5